Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, την υποψήφια βουλευτή ΚΚΕ στο δυτικό τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά κύριε Πρωτούλη. Πώς πάτε, τι βλέπετε την προεκλογική εκστρατεία? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μετά και τις τριπλές εκλογές που υπήρχαν, ναι, δημοτικές, περιφερειακές... Έχει πέσει το κλίμα, έχει πέσει το κλίμα λίγο. Έχει πέσει το κλίμα, ναι. Έχει πέσει το κλίμα. Εντάξει, υπάρχει και μια δικαιολογημένη κόπωση του κόσμου. Ναι. Γιατί περνάει δύσκολα, δεν περνάει εύκολα. Ναι. Όπως θα πείσουν ορισμένοι που περιγράφουν τις μεγάλες μέρες που έρχονται. Ναι. Και τώρα, μέσα σε συνθήκες και κάψωνα, τελειώσαν και τα σχολεία. Ένας κόσμος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Σωστό. Ωστόσο, όμως, είναι πολύ κρίσιμη μάχη. Υπάρχει και αδιαφορία. Υπάρχει και προεξόφληση του αποτελέσματος και από εκεί μια αδιαφορία, ίσως. Και αυτό μας έρχεται. Ναι. Και στις περιοδίες που κάνουμε, σήμερα ήμασταν στο μαξιτόσιο στους εργάτες Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, ναι, αντίστοιχα σε εργασιακούς χώρους, μας έρχεται και αυτό. Δηλαδή, ότι ένας κόσμος λίγο πολύ, όχι τόσο σε σχέση με το ποια θα είναι η διαφορά, ναι, όσο ότι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη ζημιά, θεωρούμε εμείς, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ναι, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι παρουσίασε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε, ότι είναι μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Επομένως, λίγες είναι οι επιλογές του κόσμου. Αυτό συμβάλλει σε μια διαφορία και εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πείσουμε ιδιαίτερα, ναι, ανθρώπους που έχουμε βρεθεί μαζί στο κίνημα, αλλά πολύ περισσότερο αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους, να μην επιλέξουν, ιδιαίτερα αυτή τη φορά την αποχή, είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, να έρθουν και να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην Καλλιτική. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι προφανώς σε αποδρομή. Εδώ χάσει 12 μονάδες, έχασε τις ευρωεκλογές, θα χάσει πολύ και τώρα. Το ΚΚΕ γιατί δεν ανεβαίνει? Πιέζεται και αυτό? Πώς έχει συμβεί αυτό? Είναι συνδεδεμένο μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό των ανθρώπων? Κοιτάξτε να δείτε, είναι να είμαστε ειλικρινείς. Αυτός ήταν ένας φόβος τον οποίο εμείς τον επισημαίναμε από το 2012. Ναι. Δηλαδή, λέγαμε ότι αυτή η διάψευση των ψεύτικων ελπίδων, ας το πούμε απλά, θα τους πάρει όλους η μπάλα. Ναι. Γιατί δυστυχώς οι εργαζόμενοι μέσα από τα βάσανα, ο λαός μας, δεν κάθεται όλη μέρα να ασχολείται με αυτά που ασχολούμαστε εμείς και λίγο πολύ τα βάζει όλα σε ένα τσουβάλι. Ναι. Δηλαδή, σου λέει, μάλιστα, είδαμε και την πρώτη φορά αριστερά, είδαμε τι έκανε, τώρα ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στους ίδιους. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Πληρώνετε ένα κόστος ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς, δηλαδή, αυτό μου λέτε περίπου. Ότι απαξίωσε συνολικά. Αυτό, ναι, που λέμε, ο ριζοσπαστισμός πληρώνει ένα κόστος μεγάλο. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα, ότι όχι μόνο ξέπλυνε την προηγούμενη αντιλαϊκή πολιτική, την έβγαλε με καθαρά ρούχα, ξαναδιεκδικεί την ψήφο του κόσμου, ξανακουνάει το δάχτυλο στον κόσμο και ενοχοποιεί κάθε τι ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό ως αδιέξοδο, ως το ίδιο μετά. Αλλά και πολύ περισσότερο, μια μεγάλη ζημιά που έγινε είναι σε αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος και στο ύφος της εξουσίας. Δηλαδή, στο ότι ήταν οι ίδιοι με τους προηγούμενους, ακόμα και στη συμπεριφορά, με τα προεκλογικά ρουσφέτια, με τα κότερα, με την αλαζονία, με την αυταρχισμό. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί κανείς. Τώρα, λοιπόν, ποια είναι τώρα ο στόχος του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές? Αλλά οι εκλογές είναι μπροστά. Το προφανώς. Είναι μπροστά οι εκλογές. Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ναι, να βγει πιο ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα είναι πραγματικά το αποκούμπι του λαού μας την επόμενη μέρα. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα και στους ακροατές τους δικούς σας. Ναι. Ποιος μπορεί να ηγηθεί μιας μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης? Αυτή όλοι ονειρευόμαστε, όλοι φανταζόμαστε, όλοι προσδοκούμε και παλεύουμε. Ποιο είναι το κόμμα που μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης? Εμείς λέμε ότι είναι ένα κόμμα τίμιο, σταθερό, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μάλιστα. Ποιο είναι ο στόχος που... είναι και ο στόχος μας, ναι, σε αυτές τις εκλογές. Ποιος είναι ο στόχος που είναι... βάζετε το βράδυ που κουβεντιάζετε, ας πούμε, τι λέτε ρε παιδί μου, να πάρουμε ένα 7%, ένα 6%, να βγούμε τρίτη, να πάμε διψήφιο, τι λέτε μεταξύ σας? Γνωρίζω ότι με τα ποσοστά εμείς δεν τα έχουμε και τόσο πολύ καλά. Ο στόχος μας είναι να ανέβουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι γενικό. Κανείς δεν θέλει να μην ανέβει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό νομίζω είναι γενικό. Ασφαλώς. Ναι. Και βάζουμε και ορισμένους επιμέρους στόχους. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, στην Αττική, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν τρίτο κόμμα. Ναι. Και με διαφορά. Επειδή μιλάμε τώρα για την Αττική. Α, πού σε ευρωεκλογές? Δεν το σημείωσα αυτό. Α, δεν το σημείωσα αυτό, έχετε δίκιο, το καταγράφω. Σε ευρωεκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν τρίτο κόμμα και μάλιστα και με μια μικρή αύξηση ψήφων. Εμείς επιδιώκουμε εδώ πέρα στην Αττική αυτό να ξανακαταγραφεί. Να ξανακαταγραφεί στην Αττική να είναι τρίτο κόμμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όσο γίνεται ακόμα περισσότερο. Είχαμε έναν επίσης επιμέρους στόχο. Να πεταχτεί από την τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή. Αυτή η ναζιστική εγκληματική συμμορία
που μάλιστα βλέπουμε σήμερα ξαναξεκίνησε ξανά η δίκη. Ναι. Η δίκη. Ναι. Μπορεί ο λαός μας να την πετάξει ακόμα και εκτός Βουλής. Θα είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά στο λαό μας. Ναι. Στον καταταλαιπωρημένο λαό μας να μην έχει μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση μέσα στα πόδια του, να μην έχει ένα μαντρούσκυλο των αφεντικών απέναντι στη διεκδικήση των εργαζομένων. Και αυτός είναι ένας στόχος στον οποίο το συνεχίζουμε. Και φυσικά βάζουμε το πρώτο και το κύριο και το βασικό στόχο αυτή η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να ξανανάψει την ελπίδα του ριζοσπαστισμού και της ανατροπής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Θα δώσει μια πραγματική αισιοδοξία. Ωραία. Σε λαϊκούς ανθρώπους. Ωραία. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Καλή επιτυχία, κύριε Πρωτούλη. Εύχομαι να πετύχετε ό,τι έχετε στόχο, έχετε βάλει. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.